Ανακαινίζω ξύλινες πόρτες και παράθυρα. Βαθμός δυσκολίας 1. Ακολουθώντας μερικά απλά βήματα, μπορούμε να δώσουμε καινούρια όψη στο ξύλο και ένα καινούριο στυλ στο χώρο μας. Θα χρειαστούμε διαβρωτικό, πλαστική προστατευτική μεμβρανή, αυτοκόλλητη χαρτοτενία, γυαλόχαρτο και χρώμα για ξύλο. Θα πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα κατσαβίδι, μία σπάτουλα, ένα ένα μάκτρο για γυαλόχαρτο, ένα τριβίο με δίσκους, μία βούρτσα, δύο καβαλέτα, ένα κουβά για μπογιά, έναν αναδευτήρα χρώματος, ένα πινέλο για ρετουσάρισμα, ένα χοντρό πινέλο, ένα ρολό για μεσαίες επιφάνειες. Προστατεύουμε το πάτωμα με πλαστική μεμβράνη, την οποία θα στερεώσουμε στα σοβατεπί με λίγη χαρτοτενία. Καθορίζουμε τις περιοχές για βάψιμο, όπως το πάνω μέρος των σοβατεπί, τα πλαίσια των πορτών και των παραθύρων, με χάρτινη ταινία αφαιρούμε το πόμολο της πόρτας ή του παραθύρου. Για να δουλέψουμε ακόμα καλύτερα, αφαιρούμε πόρτες και παράθυρα και δουλεύουμε πάνω σε τρίποδα. Αν χρειάζεται, μπορούμε να αφαιρέσουμε τα κατάλοιπα της παλιάς βαφής. Απλώνουμε το διαβρωτικό, αφήνουμε να δράσει έως ότου το στρώμα της παλιάς βαφής ξεκολλήσει τελείως και κατόπιν το αφαιρούμε με μία σπάτουλα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία εάν χρειαστεί και ολοκληρώνουμε τρίβοντα την επιφάνεια με γυαλόχαρτο για να αφαιρέσουμε τα τελευταία κατάλοιπα βαφή. Εφόσον αφαιρέσουμε τη βαφή, θα πρέπει να πλύνουμε το ξύλο με σφουγγάρι και νερό ή διαλυτικό για να εξουδετερώσουμε τη δράση του διαβρωτικού. Όταν στεγνώσει, λιένουμε όλη την επιφάνεια. Αυτή η διαδικασία θα αισιώσει τι ίνε του ξύλου. Για τι πόρτε, τα σοβατεπί και τα σκαλίσματα μπορούμε επίση να διαλέξουμε τη θερμική αποβαφή. Δεν συνιστάται για τα παράθυρα διότι το θερμικό σοκ μπορεί να σπάσει τα τζάμια. Εάν η επιφάνεια είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να είναι αρκετό ένα απλό καθαρισμό με απορριπαντικό. Μια απαλή λίανση θα ευνοήσει το πιάσιμο τη καινούργια βαφή. <Κι> Προστατεύουμε τα τζάμια τοποθετώντα χαρτοτενία στα άκρα των επιφανειών για βάψιμο. <Κι> Καλύπτουμε το ξύλο με το αστάρι και το αφήνουμε να δράσει τουλάχιστον 12 ώρε πριν το λιάνουμε πολύ απαλά με ένα πολύ λεπτό γυαλόχαρτο. Ανακατεύουμε τη βαφή στο κούτι τη χρησιμοποιώντα τον αναδευτήρα μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενέ μείγμα. Το ρίχνουμε σε ένα κουβά. Βυθίζουμε ελαφρά τη βούρτσα μέχρι τη μέση μέσα στο χρώμα. Χρησιμοποιούμε τη βούρτσα για ρετουσάρισμα στα σκαλισμένα σημεία. Η πλατιά βούρτσα και η βούρτσα για ρετουσάρισμα είναι ιδανικέ για τι επίπεδε επιφάνειε. Η θερμοκρασία των 18 με 20 βαθμών είναι ιδανική για να βάψουμε. Αερίζουμε το δωμάτιο αποφεύγοντα τα ρεύματα αέρα που επιταχύνουν την ξύρανση και αναδεικνύουν τα σημάδια τη βούρτσα. Λιένουμε τα επίπεδα μέρη τη πόρτα με ένα τριβίο και χρησιμοποιούμε το μάκτρο γυαλόχαρτου για τι ακμέ. Όσο για τα σκαλίσματα, αρκεί ένα φύλλο γυαλόχαρτου με διαβρωτικό, διπλωμένο στα τρία. Τέλο, ξεσκονίζουμε ή περνάμε τη σκούπα για να απομακρύνουμε τη σκόνη. Σε μια σκαλισμένη πόρτα ξεκινάμε βάφοντα τα σκαλίσματα και τι ακμέ με τη του ρετουσάρισματο. Κατόπιν χρησιμοποιούμε ένα μεσαίο ρολό για τι επίπεδε επιφάνειε. Σε μια άλλη πόρτα φτάνει να χρησιμοποιήσουμε ένα ρολό. Βάφουμε με σταυρωτά περάσματα για να απλώσουμε καλά το χρώμα και ολοκληρώνουμε λιένοντα με το ρολό σχεδόν στεγνό κατά μήκο τη πόρτα. Για τα σοβατεπή, τα σκαλίσματα και το πλαίσιο πόρτα ακολουθούμε την ίδια διαδικασία βαφή χρησιμοποιούμε μια βούρτσα για ρετουσάρισμα για τις στενές επιφάνειες, μια πλατιά βούρτσα για τις επίπεδες επιφάνειες και ενδεχομένως ένα μικρό ρολό για τα σοβατεπή. Εάν χρειαστεί ένα δεύτερο χέρι, περιμένουμε τουλάχιστον 12 ώρες πριν το περάσουμε. Αφαιρούμε τις χαρτοτενίες όταν η βαφή δεν έχει στεγνώσει τελείως για να αποφύγουμε να ξεκολλήσει μέρος της βαφής. Είναι προτιμότερο να περιμένουμε τουλάχιστον 24 ώρες για να στεγνώσει καλά η βαφή πριν τοποθετήσουμε τις πόρτες, τα παράθυρα και τα πόμολα. Δίνουμε άμεσα νέα πνοή στο ξυλό χάρη σε μερικές εύκολες κινήσεις.